πραγμάτων και καλησπέριζουμε. Έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο τον Κώστα Τσερετζούλια. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Σίγουρα η είδηση της ημέρας θα κάνει με την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά, η οποία έγινε στη Βουλή και με μια σειρά από ζητήματα να τίθενται επιτάπητος. Κοίταξε να δεις. Μιλάμε για μια από τις τακτικές επαφές που έχει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Ουσιαστικά η είδηση δεν είναι στη συνάντηση των δύο, αλλά στα όσα προφανώς συζητήθηκαν στο πλαίσιο αυτής η εφόλησή της, όπως ανέφεραν πηγές και από τις δύο πλευρές, τα όσα συζητήθηκαν. Να, προφανώς και με στον απόϊχο της ΔΕΘ και των όσων έχουν εξελιχθεί στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις σε μια σειρά από ζητήματα, με δεδομένο θέμη ότι έχουμε μπει και σε μια προεκλογική περίοδο με πολλά καυτά θέματα να είναι μπροστά μας. Επειδή το αναφέρει σίγουρα και τα ζητήματα των υποψηφιότητων τέθηκαν επιτάπητος. Προφανώς τα ζητήματα των υποψηφιότητων, των προσώπων δεν θα μπορούσαν να λείψουν από μια τέτοια συζήτηση. Να πούμε ότι όλη αυτή η συνάντηση εξελίχθηκε στο γραφείο του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας στην Βουλή. Τώρα, αναφυσβήτητα και σε ό,τι αφορά και την Πελοπόννησο, νομίζω έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον να εστιάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω αντιλαμβάνονται όλοι και δεν το αφισβητεί και κανένας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς είναι άριστος γνώστης της ανθρωπογεωγραφίας που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κλείδωσε ουσιαστικά και το όνομα που έχει να κάνει και με τον υποψήφιο περιφερειάρχη. Ωστόσο, η όλη συζήτηση δεν έμεινε εκεί πέρα. Υπήρξαν πολλά θέματα τα οποία τέθηκαν στην όλη αυτή η συζήτηση. Περισσότερο από μία ώρα οι κύριοι Μητσοτάκης και Σαμαράς συζήτησαν και σίγουρα τα όσα διεμήθησαν μεταξύ τους. Για την υπόθεση περιφέρειες να πούμε ότι θα υπάρξει συνολική ανακοίνωση, πακέτο θα έλεγε κανείς, όλα τα ονόματα που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, η οποία δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα πολιτικό και με ιδιαίτερη έμφαση στη συγκεκριμένη αυτοδιοικητική αναμέτρηση. Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τους Δήμους. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι η γραμμή που θα ακολουθηθεί από τη Νέα Δημοκρατία έχει οριοθετηθεί και στοιχειοθετηθεί και περιγραφεί από τον κύριο Μητσοτάκη και στις δηλώσεις του από τη ΔΕΘ. Το κομμάτι με τις περιφέρειες το είπες και εσύ λίγο νωρίτερα ότι θα υπάρξει ανακοίνωση συνολικά, κεντρικά και με τα πολιτικά χαρακτηριστικά που θα χρειαστούν για τις περιφέρειες, τις 13 περιφέρειες της χώρας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους Δήμους, εδώ φαίνεται ότι θα πάμε για αργότερα στην όλη αυτή διαδικασία. Και επίσης το κομμάτι που έχει να κάνει με τα χρήματα, τις στηρίξεις, τέλος πάντων, φαίνεται ότι θα αποφευθούν, δεν αναμένεται να υπάρξουν ακόμα και σε μεγάλους Δήμους, να σου πω Θέμη, συγκεκριμένες στηρίξεις σε πρόσωπα. Ακόμα και στην Καλαμάτα ενδέχεται να μην υπάρξουν στηρίξεις. Το βάζουμε σε μια παρένθεση. Σίγουρα θα δούμε πολλά περισσότερα το επόμενο διάστημα, εφόσον καθοριστούν και με σειρά πράγματα. Κοίταξε να δεις, εδώ στην Πελοπόννησο, για να το πούμε συνολικά, για παράδειγμα, έτσι σε επίπεδο χρησμάτων, ένας μεγάλος δήμος, ας πούμε, είναι και ο Δήμος Αυγούς Μυκηνών, που ούτε εκεί αναμένεται να υπάρξουν χρήματα ή στηρίξεις. Και θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αυτό και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και της ηγεσίας του κόμματος είναι και ένα μήνυμα σε όλους εκείνους που έσπευσαν με τον τρόπο τον δικό τους να επιχειρήσουν, να δημιουργήσουν ζητήματα. Επειδή αναφέρθηκα στον Δήμο Αυγούς Μυκηνών, ακούσαμε χθες και τον κύριο Καβούτο. Να εγκλωβίσουν ενδεχόμενα και την υποψηφιότητα. Στην ευρύτερη περιοχή εκεί, και νομίζω και έχει ξεκαθαρίσει λίγο και τη στάση τους και όλα τα ζητήματα εκεί πέρα. Έχω την αίσθηση ότι είναι μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση αυτά που στέλνονται από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και τα οποία θα τα δούμε ουσιαστικά να ξεδιπλώνονται σε όλο το φάσμα το επόμενο χρονικό Άλλωστε διάστημα. Και η υποψηφιότητα Καμπούσου εμφανίζει μια συγκεκριμένη δυναμική με βάση την σημερινή πορεία της Δημοτικής Αρχής και θα τα δούμε, όπως είπες και εσύ, πιο αναλυτικά. Έρχομαι λίγο στο κομμάτι τώρα που έχει να κάνει με την αυριανή συνάντηση, που είναι σίγουρα το σημείο αναφοράς στην όλη εξέλιξη των πραγμάτων. Ακριβώς. Κάλεσμα κλήσεις στα γαλάζια στελέχη από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Φαίνεται τα όσα σημειώσαμε από αυτό το δελτίο επιβεβαιώνονται και χρονικά σιγά σιγά, με τις εξελίξεις να είναι διαδοχικές και ουσιαστικά να δρομολογούν και το τι θα ακολουθήσει. Λοιπόν, αύριο αναμένεται στην Αθήνα, στην Πειραιώς, στα γραφεία τα κεντρικά του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, η επαφή, η συνάντηση που θα έχει ο γραμματέας του κόμματος, ο Λευτέρης Αυγενάκης, με αυτοδιοικητικά στελέχη της περιφέρειας. Ουσιαστικά, εδώ, με δεδομένο το άκυρο, όπως αυτό έχει περιγραφεί σε όλους τους τόνους και σε υψηλό επίπεδο, μέχρι και από τον αντιπρόεδρο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας προς την πλευρά Τατούλη, θα έχουμε προφανώς
αντιλαμβανόμαστε τις σχετικές ανακοινώσεις για το πώς θα πορευτεί, πώς σκέφτεται να πορευτεί η Νέα Δημοκρατία το επόμενο χρονικό διάστημα και σίγουρα πριν την ανακοίνωση επισήμως του ονόματος που θα στηρίξει επίπεδο Πελοπόννησου. Και στην κατεύθυνση αυτή έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και την στάση που θα ακολουθηθεί, που θα ακολουθήσουν στελέχη, γαλάζια περιφερειακά στελέχη την επόμενη ημέρα. Πόσοι θα μείνουν, πόσοι θα διαχωρίσουν τη θέση τους, πόσοι ίσως αλλάξουν έτσι και γενικότερα κατεύθυνση. Να σου πω ότι από ό,τι φαίνεται, συνολικά να το πούμε έτσι, ένα από τα στελέχη που δείχνει να μένει προς την πλευρά τα Τούλη και θα ακολουθήσει το συγκεκριμένο άρμα θα είναι η κυρία Μπούθα, η περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Εφόσον βέβαια συνεχίσει κανονικά και ο Σατούλης και φτάσει μέχρι τις εκλογές και όλα αυτά, το έχει ανακοινώσει και ο ίδιος. Τώρα θα πει κανείς πώς προκύπτει. Προφανώς έτσι ρεαλιστικά να το δει κάποιος και okay, δεν μπορεί να πει κανείς το οτιδήποτε. Με δεδομένο ότι οι αντιπεριφερειάρχες πάνε περίπου στα 2-2,5 χιλιάρικα το μήνα μέχρι τις. Να μέχρι το τέλος της θητείας. Μιλάμε για 25-30 χιλιάρικα. Έτσι. Οπότε προφανώς και αυτό είναι ένα κομμάτι για τα στελέχη και για την κυρία Μπούζα. Τα υπόλοιπα στελέχη που έχουν έμιστες θέσεις δίπλα στον κύριο Τατούλη ή για αυτούς που περιμένουν να έχουν έμιστες θέσεις, έτσι, να συνεχίσουν και να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο άρμα. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα βέβαια να σου πω ότι από όλα αυτά τα στελέχη, αλλά και για την κυρία Μπούζα, δεν ξέρω κατά πόσο ο νέος εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας ή οι νέες αυτοδιοικητικές δυνάμεις που θα συγκροτηθούν θελήσουν να έχουν μαζί τους στο δικό τους άρμα ανθρώπους που έχουν στοιχηθεί δίπλα στον σημερινό περιφερειάρχη και φυσικά για την κυρία Μπούζα έχουμε και το κομμάτι με τα παντελόνια και όλες τις αναφορές οι οποίες έχουν προκαλέσει αλγινές εντυπώσεις σε κεντρικό επίπεδο στη Νέα Δημοκρατία και οι οποίες δεν έχουν πέρασει απαρατήρητες. Άρα, να το πούμε απλά, δεν θα βρίσκει χώρο ούτε στο περιφερειακό ψηφοδέλτιο αλλά ούτε και στο Δήμο Μεσίνης. Αυτό είναι μια εκτίμηση η οποία με βάση τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται. Και τότε θα καταλάβει και η ίδια, σε εισαγωγικά ή όχι, ότι ίσως δεν είναι αρεστή. Ίσως δεν είναι αρεστή είτε στο κομμάτι που έχει να κάνει με την υπόθεση λοιπόν με το περιφερειακό ψηφοδέλτιο, είτε σε ό,τι έχει να κάνει ακόμα και σε ένα ενδεχόμενο ψηφοδέλτιο ναι, με το Δήμο Μεσίνης. Όμως εγώ θα σου βάλω και μία ακόμα διάσταση. Mm-hmm. Στην περίπτωση που η κυρία Μπούζα ακολουθεί στην πορεία αυτή, την, όπως φαίνεται, κατά τα φαινόμενα ταύτισης με τον κύριο Τατούλη και για την συνέχεια, θα υπάρξουν προφανώς και εσωκομματικές διαδικασίες από μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό άλλωστε γίνεται και η αυριανή συνάντηση στο Μοσχάτο. Και έτσι θα έχουμε κατά τα φαινόμενα και ενδεχόμενα ενδεχόμενα την διαγραφή της. Τότε, έτσι μια εκτίμηση, ίσως να μην γίνει αρεστή ούτε στον κύριο Τατούλη, εφόσον δεν είναι και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό σου λέω ότι δρομολογούνται μια σειρά από εξελίξεις οι οποίες έχουν εξαιρετικό και πολιτικό ενδιαφέρον την επόμενη ημέρα. Καθώς οι συσχετισμοί και οι ισορροπίες γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ ότι διαμορφώνονται και αλλάζουν άρδιν από τη μια στιγμή στην άλλη. Από τη Νέα Δημοκρατία να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η συγκεκριμένη υπόθεση. Και να πούμε ότι είχαμε τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και πλέον, από ό,τι φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ένα άνοιγμα προς τους κεντροαριστερούς υποψηφίους. Κοίταξε να δεις, τις προηγούμενες ημέρες και πάλι με βάση τα όσα και ο Πρωθυπουργός σημείωσε στη ΔΕΘ, είχαμε μία πρώτη καταγραφή των κινήσεων που θα ακολουθηθεί από το κυβερνητικό κόμμα στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης. Επίσης, σημαντικό ρόλο στο επόμενο χρονικό διάστημα θα διαδραματίσει και ο ρόλος που πλέον έχει ο κύριος Κουρλέτης στο κόμμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξαναπεράσει από αυτή την θέση και ουσιαστικά έχει μία όσμωση έτσι και με τα κομματικά στελέχη σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Να σου πω ότι αυτό που εκφράζεται και μέσα από τα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε και συνεδρίαση σήμερα στις πολιτικές γραμματείες με μία σειρά από ζητήματα, μεταξύ αυτών και τα αυτοδιοικητικά, είναι το γενικότερο και ευρύτερο άνοιγμα που θα επιχειρηθεί σε όλα τα επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικές και αναφορές του ίδιου του Πρωθυπουργού, αλλά και οι κινήσεις οι οποίες γίνονται. Μαθαίνουμε ότι ο κύριος Κουρλέτης θα ξεκινήσει ένα κύκλο επαφών και συναντήσεων, αλλά και περιοδίες ανά την επικράτεια και στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα και σε άλλα σημεία, προκειμένου να έχει κατηδίαν επαφές και συναντήσεις. Ο στόχος και η γραμμή αυτή τη στιγμή του κόμματος, όπως καταγράφεται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι πάνε για προοδευτικές υποψηφιότητες, ακόμα και να συνταχθούν ή να συστρατευτούν με ανθρώπους που ήδη βρίσκονται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ, είτε γενικότερα άλλες υποψηφιότητες. Σε κάθε περίπτωση, να σου πω, θέμα ότι εδώ δεν πρέπει να περιμένουμε
περιμένουμε γρήγορα εξελίξεις. Mm-hmm. Όλα αυτά θα πάνε τουλάχιστον μετά τα μέσα του Νοεμβρίου. Σίγουρα οι αποφάσεις θα ληφθούν γύρω στις 15 Οκτωβρίου σε μια πρώτη συνεδρίαση εκ νέου της Πολιτικής Γραμματείας και ακολούθως οι ανακοινώσεις πάνε όπως είπες και εσύ. Και ο σχηματισμός. Ναι, πάμε για αργά πάντως.